Λοιπόν, τώρα, είπαμε λοιπόν για την ασθενή τοπολογία ενός χώρου με νόρμα. Δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο εδώ και πάμε τώρα και στο διοικό χώρο. Εκτός από το χώρο με νόρμα χ, υπάρχει και ο διοικός χώρος, ο οποίος επίσης έχει νόρμα, είναι ένας χώρος με νόρμα. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν ο διοικός χώρος, ο οποίος με τη σειρά του, όπως κάθε χώρος με νόρμα, έχει και αυτός ένα χώρο, έχει ένα διοικό χώρο, τον λεγόμενο δεύτερο διοικό, έτσι. Επομένως, ορίζεται η ασθενής τοπολογία του χ τόνος, η οποία επάγεται από τον δεύτερο διοικό, που αυτή εδώ πέρα είναι μια συλλογή γραμμικών συναρτησιοειδών αυτού του χώρου. Ωραία. Και ισχύει φυσικά ό,τι είπαμε για τον σίγμα χ, για την τοπολογία σίγμα χ, χ τόνος. Η οποία τοπολογία σίγμα χ, χ τόνος είναι η ασθενής τοπολογία του χ, αυτή τώρα είναι η ασθενής τοπολογία του χ τόνος. Ωραία. Να υπενθυμίσουμε ποιες είναι οι βασικές περιοχές σε αυτή την τοπολογία, δηλαδή παίρνουμε ένα σημείο τώρα χ τόνος που ανήκει στον χ τόνος. Ποια είναι οι αντίστοιχες βασικές περιοχές του χ τόνος. Λοιπόν, να θυμηθούμε. Είναι όλα τα ψ τόνος που είναι στον χ τόνος, τα οποία είναι κοντά στο χ τόνος. Με ποια έννοια, παίρνουμε στοιχεία αυτής της συλλογής τώρα. Δηλαδή παίρνουμε συναρτησιοειδή χ1 δίστονο, χ2 δίστονο κλπ. Και γράφουμε η τιμή αυτού στο ψ τόνος, θα τα γράψω τώρα με κάπα. Απόλυτη τιμή χ κάπα τόνος στο ψ τόνος, μία χ κάπα τόνος, συγγνώμη, χ κάπα δίστονο. Έτσι, γιατί παίρνω στοιχεία αυτού του χώρου. Βάζω δύο τόνους. Η κάπα δίστονο του χ τόνος, μικρότερο του ε κάπα, για κάπα από ένα μέχρι κάποιο ένα. Εντάξει. Όπου αυτά τώρα τα χ κάπα δίστονο, δηλαδή τα χ ένα δίστονο κλπ, χ εν δίστονο, είναι στοιχεία του δεύτερου. Είναι συναρτησιοειδή, είναι φραγμένο, είναι συνεχή συναρτησιοειδή πάνω στον χ τόνος. Και τα ε1, είναι θετική ορθή. Η μορφή λοιπόν οποιασδήποτε περιοχής, βασικής περιοχής του χ τόνος, είναι αυτή. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ορίζεται η ασθενής λοιπόν τοπολογία του χ τόνος. Και υπάρχουν τώρα πάλι τα διάφορα αποτελέσματα τα οποία ισχύουν όπως και στην ασθενή, για την ασθενή τοπολογία του χ και όπως γενικά για την ασθενή τοπολογία που ορίζεται σε έναν γραμμικό χώρο από μια συλλογή γραμμικών συναρτησιοειδών. Εντάξει, τώρα αυτές οι ιδιότητες θα γράψω μόνο τις πολύ βασικές, έτσι. Θα γράψω τις βασικές. Έχουμε λοιπόν ότι ένα, ο χώρος χ τόνος μάλλον, με την ασθενή τοπολογία είναι τοπολογικός γραμμικός χώρος, με την έννοια δηλαδή ότι οι πράξεις πρόσθεση και παροπλησιασμός είναι συνεχείς. Ωραία, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Δεύτερο, και άλλη τώρα είδαμε, ήταν αυτή, ότι αυτή εδώ η τοπολογία, η σίγμα, η ασθενής, είναι η ασθενέστερη, επιμένω πολύ σε αυτό, είναι η ασθενέστερη τοπολογία του χ τόνος, βάσει της οποίας κάθε χ δίστονο που είναι στον χ δίστονο είναι
συνεχές ως συνάρτηση από τον χ δίσωνο στο F. Α, συγγνώμη, από τον χ τόνο στο F. Εντάξει, μπορώ σε παρένθεση. Ωραία, ποια άλλη ήταν? Ότι η τοπολογία αυτή είναι Hausdorff, δηλαδή ο χώρος, ο χ τόνος με την ασθενή του τοπολογία είναι Hausdorff. Εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά. Αυτό είναι κατευθείαν εφαρμογή του προηγούμενου που ξέραμε για την ασθενή τοπολογία στον χ. Απλώς την εφαρμόζουμε τώρα στον χ τόνος. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο εδώ. Θα αφήσω τα εντάξει, τα τρία εδώ πέρα θα γράψω μόνο. Άλλα δύο ήταν. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα. Στον χ τόνος δεν ορίζεται μόνο η ασθενή τοπολογία. Μην ξεχνάμε ότι όταν παίρνουμε ένα χώρο με νόρμα, μάλλον όταν παίρνουμε ένα γραμμικό χώρο που τέτοιος είναι ο χ τόνος, μπορούμε να ορίσουμε ασθενή τοπολογία θεωρώντας μια οποιαδήποτε συλλογή γραμμικών συναρτησοειδών. Εντάξει. Εδώ τώρα έχουμε επιλέξει την χ δίστορνο, που είναι συλλογή γραμμικών συναρτησοειδών. Προσέξτε τώρα τι θα γίνει αν επιλέξω κάποια άλλη, συγκεκριμένη όμως. Λοιπόν, ποια θα επιλέξω τώρα. Θυμόμαστε τη λεγόμενη φυσιολογική εμφύτευση του χ στον χ δίστορνο. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα, νομίζω έτσι την είχαμε συμβολήσει, τη συνάρτηση που πηγαίνει από τον χ στον χ δίστορνο και είναι ισομετρία του χ μέσα στον χ δίστορνο. Ισομετρία. Γραμμική ισομετρία. Εντάξει, και που είχαμε πει ότι αν είναι π, τότε λέμε ότι ο χώρος χ είναι αυτοπαθής. Αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό το πράγμα. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει αυτή η εμφύτευση. Και ποια ήταν ο τύπος της? Το J του χ, αν πάρω ένα οποιοδήποτε χ εδώ πέρα, το J του χ είναι ανήκει εδώ. Άρα πρέπει να είναι μια γραμμική συνάρτηση, ένα συνεχές συναρτησοειδές στον χ τόνος. Δηλαδή πρέπει να, να δίνει τιμές στα διάφορα χ τόνος του χ τόνος. Και πώς ορίζεται, ποια είναι η τιμή που δίνει αυτό σε αυτό εδώ πέρα, είναι το χ τόνος του χ. Και αυτό εσύ για κάθε χ στον χώρο και χ τόνος στον δίπλα. Αυτός είναι ο τύπος. Ο βασικός τύπος που μου λέει πώς ορίζεται αυτή η εμφύτευση, η J. Λοιπόν, αν λοιπόν θεωρήσουμε αυτή την εμφύτευση, τότε αυτομάτως έχουμε ένα υποσύνολο του χ δίστονο. Ποιο είναι αυτό? Είναι η εικόνα του χ μέσω της J. Εντάξει. Δηλαδή, θα πάμε και θα πάρουμε τώρα εδώ πέρα. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτό είναι ένα υποσύνολο εδώ πέρα. Δηλαδή τι είναι? Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτού εδώ, όχι όλα. Ένα υποσύνολο. Έτσι. Είναι λοιπόν και αυτή εδώ μια συλλογή γραμμικών συναρτησοειδών στον χιτόνος. Εντάξει. Κάθε J του χ εδώ πέρα είναι συνάρτηση από τον χ τόνος στο F. Είναι γραμμικό συναρτησοειδές, γιατί είναι στοιχείο του χ δίστονου. Και να ο τύπος. Το J του χ στο οποιοδήποτε χ τόνος είναι αυτό. Έτσι. Αυτή λοιπόν εδώ είναι μια μικρότερη συλλογή γραμμικών συναρτησοειδών από ό,τι είναι αυτή εδώ πέρα. Ταυτίζονται μόνο όταν ο χώρος είναι αυτοπαθής. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται αν θεωρήσουμε
Σαν αντί να πάρουμε όλο το χ δίστονο, πάρουμε το j χ. Σε αυτή την περίπτωση, ποιες είναι οι βασικές περιοχές ενός χ τόνος. Παίρνω τώρα ένα χ τόνο στον χ τόνο και το αντίστοιχο θα ήταν το εξής. Τώρα δεν έχω χώρο. Τέλος πάντων, ας το σβήσω αυτό, ας το γράψω εδώ κάτω, J του χ, στη τιμή του J, και μετά θα το σβήσω, J του χ, η τιμή του σε ένα χιτόνος είναι το χιτόνος του χ. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω ένα χιτόνος στο χιτόνος. Ποια είναι η αντίστοιχη βασική περιοχή του χιτόνος? Λοιπόν, είναι όλα τα ψητόνος, ξεκινάω όπως πριν, στον χιτόνος. Λοιπόν, που ικανοποιούνται κάποια τέτοια πράγματα. Λοιπόν, που ικανοποιούνται κάποια τέτοια πράγματα. Μόνο που τώρα, αυτά που παίρνω εδώ, πρέπει, δεν είναι ελεύθερα μέσα στον χιτίστονο, είναι ελεύθερα μέσα στο υποσύνονο, αυτό εδώ. Δηλαδή, αυτά τώρα που θα πάρω εδώ πέρα, θα είναι της μορφής εικόνες κάποιων στοιχείων του χ. Δηλαδή, θα είναι της μορφής J του χ κάπα, η τιμή του στο ψητόνος, μείον J του χ κάπα, η τιμή του στο ψητόνος, μικρότερο από ε κάπα, για κάπα από 1 μέχρι 1. Όπου τώρα, τα χ1 χ κάπα, χ1, είναι στοιχεία του χ, ώστε τα J των χ1 να είναι εδώ μέσα και τα ε1 είναι κάποια θετική ρήψη. Αυτή λοιπόν είναι η μορφή που παίρνει μια βασική περιοχή του χιτόνος με αυτήν εδώ πέρα την τοπολογία. Τώρα φυσικά, αν θελήσει κανείς να εφαρμόσει αυτόν τον τύπο, τι θα κάνει, το J χ κάπα του ψητόνος θα γίνει ψητόνος του χ κάπα. Ας το κάνω. Ψητόνος του χ κάπα. Μείον και εδώ είναι το χιτόνος του χ κάπα. Μικρότερο. Αυτή τη λοιπόν τη μορφή απλούστερη, κάπως από την προηγούμενη, παίρνει η βασική περιοχή ενός γειτόνος, η τυχαία βασική περιοχή ενός γειτόνος. Με την τοπολογία αυτήν εδώ πέρα. Εντάξει. Αυτή τώρα η τοπολογία ονομάζεται ασθενής άστρο τοπολογία. Αυτή λοιπόν τώρα εδώ, το σβήνω τώρα εδώ, αυτή λοιπόν εδώ πέρα η τοπολογία ονομάζεται ασθενής, αυτή είναι η ασθενής άστρο τοπολογία του χιτόνους. Εντάξει, και προσέξτε, επειδή τώρα, ξανά, επειδή αυτή εδώ πέρα η απεικόνηση από τον χίστον χιδίστονο είναι ισομετρία, όπως έχουμε πει, κάθε φορά που έχουμε μια ισομετρία από έναν χώρο σε έναν άλλον, κοιτάμε ποιο είναι το σύνολο τιμών, που είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, το παίρνουμε το J του χ, που είναι εδώ μέσα, και τι έχουμε τότε. Έχουμε ότι η J πηγαίνει από το χ στο J του χ, και τώρα είναι επί. Είναι ισομετρικός, είναι γραμμική ισομετρία του χ επί του συνόλου τιμών. Έτσι. Και με αυτή την έννοια, όταν έχουμε κάτι τέτοιο, λέμε ότι ταυτίζουμε αυτούς τους δύο χώρους. Ταυτίζουμε σε εισαγωγικά. Έτσι. Τους θεωρούμε σαν να είναι οι ίδιοι χώροι. Και αντιστοιχίζοντας κάθε σημείο χ εδώ πέρα με το αντίστοιχό του εκεί. Τα ταυτίζουμε γιατί έχουν οι ίδιες νόρμες, ίδια τα πάντα, αφού είναι ισομετρία. Αυτή εδώ πέρα διατηρεί τις νόρμες, διατηρεί αποστάσεις. Εντάξει, άρα μπορούμε να ταυτίσουμε τα σημεία αυτού με τα σημεία εκεί. Και αυτόν τον χώρο με αυτόν τον χώρο. Γι' αυτό, συμβολικά, και για να γλιτώσουμε χώρο,
Αυτό το γράφουμε ταυτίζοντας το J του χ με το χ, το γράφουμε έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, στην ουσία είναι το J του χ. Δεν είναι το χ, τυπικά, με τον νόμο που λένε, είναι το J του χ, όχι το χ. Αλλά επειδή λόγω της ταύτισης που κάνουμε στο μυαλό μας, το γράφουμε, βάζουμε το χ στη θέση του J του χ. Εντάξει, με αυτή την έννοια λοιπόν, χρησιμοποιούμε αυτό το σύμβολο για την ασθενή άσπρο τοπολογία του χιτόνους. Τι γίνεται τώρα με αυτή την ασθενή άσπρο τοπολογία? Έχουμε πάλι τις αντίστοιχες ιδιότητες. Γράφω. Ο χιτόνος με την ασθενή άσπρο τοπολογία, βάζω χιτόνος χ, είναι τοπολογικός γραμμικός χώρος. Σας δίνω αυτά τα ποσοστά. Οπότε δηλαδή η πράξη πρόσθεση και πολλαπλασιασμό είναι συνεχή. 2. Η σίγμα, η ασθενή αυτή εδώ πέρα τοπολογία, ασθενή άστρο, είναι η ασθενέστερη τοπολογία του χιτόνος, βάσει τη οποία copy-paste κάνω ουσιαστικά, βάσει της οποίας έτσι, κάθε, τώρα πρέπει να πάρω κάθε χιδίστονο που είναι στο J του χ, και όχι σε ολόκληρο τον χιδίστονο, αλλά στο υποσύνολο αυτό, κάθε χιδίστονο που είναι στο J του χ είναι συνεχής. Εντάξει, ως συνάρτηση πάντα και δίστονο από τον χιτόνο στο F. Όπως και εδώ. Και τρίτον, ο χιτόνος με την τοπολογία αυτή, την ασθενή άνθρωπη τοπολογία, είναι χάουζο. Αυτό όμως θέλει αιτιολόγηση τώρα. Αυτό θέλει αιτιολόγηση. Δηλαδή, για να δούμε. Δηλαδή, τι να ζήσω τώρα. Να ζήσω από εδώ. Δηλαδή, για να είναι τώρα αυτός εδώ, Χάουστορ, ο χώρος αυτός με αυτή την τοπολογία, θα πρέπει η συλλογή, και μάλιστα τυπικά αυτή η συλλογή εδώ, των συναρτησιωδών που επάγει την τοπολογία, πρέπει να είναι διαχωρίζουσα. Δηλαδή πρέπει να ελέγξουμε αν η J του χ είναι διαχωρίζουσα συλλογή. Για τον χιτόνους. Δηλαδή τι πρέπει να ελέγξουμε. Πρέπει να πάρουμε δύο οποιαδήποτε σημεία εδώ διαφορετικά. Παίρνω λοιπόν και ένα τόνος και δύο τόνος ανήκουν στον χ τόνος διαφορετικά και κάνω το εξής τώρα. Αφού αυτά τα δύο είναι διαφορετικά και είναι τι είναι, αυτά είναι συναρτήσεις, έτσι. Και ένα τόνος και δύο τόνος είναι συναρτήσεις από τον χ στο ε. Είναι γραμμικά συναρτησιοειδή του χ. Αφού είναι διαφορετικές συναρτήσεις, δεν θα υπάρχει κάποιο στοιχείο στο πεδίο ορισμού στο οποίο διαφέρουν. Άρα υπάρχει χ στο χώρο, ώστε το χ ένα τόνος του χ να είναι διαφορετικό από το χ δύο τόνος του χ, έτσι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα το είχα σβήσει. Μπορώ να το γράψω, είναι το J του χ του χ ένα τόνος. Και το άλλο είναι το J του χ πάλι, του χ δύο τόνους. Αυτά είναι διαφορετικά. Αυτό τι μου λέει τώρα. Αυτό μου λέει το εξής. Μου λέει ότι αν πάρω δύο διαφορετικά στοιχεία στον χώρο, τότε υπάρχει κάποιο τέτοιο, δηλαδή υπάρχει κάποιο στοιχείο, κάποιο γραμμικό συναρτησιοειδές που ανήκει σε αυτή τη συλλογή που εξετάζω, που διαχωρίζει αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή με την έννοια ότι δίνει διαφορετικές στη μέσα αυτά τα δύο διαφορετικά στοιχεία που έχω πάρει.
Εντάξει. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι αυτή η συλλογή είναι διαχωρίζουσα. Εντάξει. Οπότε, γι' αυτό η τοπολογία, ασθενής άστρο τοπολογία είναι Hausdorff. Okay. Τώρα, στον χώρο Χ τόνος, θυμηθείτε τώρα, στον χώρο Χ είχαμε δύο τοπολογίες. Την ασθενή τοπολογία και την ισχυρή τοπολογία. Η ισχυρή τοπολογία ήταν η τοπολογία που επάγεται από την όρμα. Σε αυτό το χώρο των Χ τόνος τώρα έχουμε τρεις τοπολογίες. Έχουμε την ασθενή τοπολογία, αυτή είναι εδώ. Έχουμε την ασθενή άστρο τοπολογία και έχουμε φυσικά και την τοπολογία που ορίζεται στον, που επάγεται στον χιτόνος από την όρμα του. Εντάξει. Την ισχυρή τοπολογία δηλαδή. Του χι, του χιτόνος. Έχουμε λοιπόν τρεις τοπολογίες. Ποια είναι η μεταξύ του σχέση? Ξέρουμε ήδη, σαν εφαρμογή του προηγούμενου, ότι... Τι να σβήσω τώρα αυτά. Πρόταση. Πρόταση. Θα αφήσω λίγο χώρο. Και έχω το εξής. Έχω ότι και ήταν η προηγούμενη πρόταση, ότι γενικά σε ένα χώρο με νόρμα, θα το εφαρμόσω τώρα στον χιτόνος, έτσι. Σε ένα χώρο με νόρμα, η ασθενή τοπολογία είναι ασθενέστερη της ισχύρης τοπολογίας. Δηλαδή, έχω αυτομάτως ότι αυτή εδώ πέρα, αυτή είναι η ασθενή τοπολογία. Είναι η ασθενής. Αυτή είναι ασθενέστερη, δηλαδή περιέχεται στην τοπολογία, αυτή είναι η νόρμα, η ισχυρή τοπολογία. Τα θα σας συμβολήσουμε. Αυτή που υπάγεται από την νόρμα. Του χιτόνος. Πού βρίσκεται σε σχέση με αυτές η ασθενής άστρο τοπολογία? Και ισχυρίζομαι ότι είναι η ασθενέστερη από όλες. Και ο λόγος είναι εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε πει εδώ πέρα ότι αυτή η τοπολογία, αυτή αν πάρω αυτήν, αυτή εδώ πέρα, είναι μια άστρο την ασθενέστερη. Είναι μια τοπολογία πάντως, η ασθενέστερη, ωραία, είναι μια τοπολογία βάση της οποίας κάθε χιδίστονο εδώ είναι συνεχές. Ωραία. Αφού κάθε χιδίστονο εδώ πέρα είναι συνεχές και κάθε χιδίστονο που είναι στον J του Χ είναι επίσης ασθενές, είναι συνεχές. Εντάξει, γιατί τα χιδίστονο που είναι σε αυτόν εδώ πέρα αυτομάτως ανήκουν και στο χιδίστονο. Αυτά εδώ είναι λιγότερα τα χιδίστονο που ανήκουν εδώ πέρα. Είναι μικρότερη συλλογή αυτή, έτσι. Επομένως, έχω αυτομάτως ότι κάθε χιδίστονο που ανήκει στο J του Χ είναι συνεχές. Ωραία. Και πάμε εδώ. Έχω λοιπόν μια τοπολογία αυτήν εδώ πέρα για την οποία ισχύει ότι κάθε χιδίστονο στο J του Χ είναι συνεχές. Όμως, η ασθενής άστρο τοπολογία είναι η ασθενέστερη τοπολογία για την οποία κάθε χιδίστονο εδώ πέρα είναι συνεχές. Άρα, αυτή εδώ πέρα πρέπει να είναι ασθενέστερη αυτής. Αυτή είναι η ασθενής άστρο. Εντάξει. Και έχουμε λοιπόν αυτή τη σχέση για τις τρεις τοπολογίες στον δικό χώρο. Η ασθενής άστρο είναι η ασθενέστερη από όλες, η ισχυρή είναι η ισχυρότερη από όλες και η ασθενής είναι μια ενδιάμεση τοπολογία. Φυσικά, αν ο χώρος μας είναι αυτοπαθής, τότε σε αυτή την περίπτωση το J του Χ είναι το ίδιο. Το J του Χ που βρίσκεται εδώ και το έχουμε αντικαταστήσει με Χ, το J του Χ είναι το ίδιο με το χιδίστονα, έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτές οι δύο ταυτίζονται. Αν ο χώρος είναι αυτοπαθής. Αλλά δεν είναι κάθε χώρος αυτοπαθής, οπότε γενικά έχουμε αυτή το σχήμα εκεί πέρα. Τι άλλο?
Και φυσικά, έχουμε και την εξής πρόταση, την οποία όμως η απόδειξη της είναι τελείως όμοια με την απόδειξη που είχαμε στην περίπτωση του χώρου, του χώρου με νόρμα. Δηλαδή, λέει το εξής η πρόταση αυτή. Έχουμε χιλιτόνος, είναι στο χιλιτόνος ασθενός άστρο. Αυτά τώρα είναι στοιχεία, μια ακολουθία και ένα στοιχείο του χιτόνος, έτσι. Έχω εδώ μια ακολουθία στον θηλυκό και ένα στοιχείο. Και έχω αυτή την έννοια τώρα, θυμόμαστε, την έχουμε ξαναορίσει. Τι σημαίνει αυτή? Αυτό σημαίνει ότι χιλιτόνος του χ είναι στο χιτόνος του χ για κάθε χ. Σημαίνει αυτό, ξορισμό. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τώρα το εξής, ότι αυτή η σεκίνη εδώ, αν και μόνο αν, είχαμε χρησιμοποιήσει την ορολογία, η χήνη τόνο συγκλίνει ασθενός άστρο στο χιτόνος. Εντάξει. Και τώρα πάλι έρχονται τώρα και κλειδώνουν τα πράγματα και λέμε, και έχουμε ότι ισχύει ότι αυτή η σεκίνη, αν και μόνο αν, η χήνη τόνος τίνει στο χιτόνος βάσει της ασθενούς άστρο, της ασθενούς άστρο τοπολογίας, δηλαδή αυτής της τοπολογίας. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Οπότε έτσι δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο αυτή η κοινή ορολογία. Ασθενής άστρο σύγκληση, που την ξέραμε από παλιότερα, και ασθενής άστρο τοπολογία. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόταση. Αυτή την πρόταση δεν θα την αποδείξω. Η απόδειξη είναι τελείως παρόμοια, όταν διαβάσετε στις σημειώσεις, η απόδειξη είναι τελείως παρόμοια με την προηγούμενη που θα κάνει, δηλαδή ότι η χήνη τίνει στο χ, στο χώρο χ τώρα, αν και μόνο αν, η χήνη τίνει στο χ με βάση της ασθενούς τοπολογίας στο χώρο χ, χιτόνος. Η απόδειξη είναι τελείως έτοιμη. Δεν αλλάζει τίποτα. Copy-paste ουσιαστικά. Ωραία. Τώρα, για να δούμε όμως την εξής. Ναι, τώρα κάποια πράγματα, κάποια ορολογία πάλι που έρχεται με όλα αυτά είναι το εξής, είναι η εξής ορολογία. Ένα παιχνίδι με τις λέξεις τώρα. Αυτό το παιχνίδι είναι κάπως σημαντικό για αυτά τα πράγματα. Έχουμε το χώρο χ. Εδώ, όπως είπαμε, έχουμε την ισχυρή τοπολογία που προπάγεται από την όρμα και έχουμε και την ασθενή τοπολογία. Οπότε, αυτομάτως έχουμε διάφορες κατηγορίες υποσυνόλων του χ. Είναι τα ανοιχτά σύνορα. Αλλά ανοιχτά σύνορα τώρα προς ποια τοπολογία? Είναι τα συνηθισμένα ανοιχτά, βάσει της νόρμας, που μπορούμε να τα πούμε και ισχυρά ανοιχτά, και μετά είναι και τα ασθενώς ανοιχτά υποσύνολα, έτσι, δηλαδή αυτά τα οποία ανήκουν στην ασθενή τοπολογία του χώρου. Μετά έχουμε αντίστοιχα τα κλειστά, ή ισχυρά κλειστά και τα ασθενώς κλειστά, τα συμπληρώματα των ασθενώς ανοιχτών. Και μετά έχουμε και τα συμπαγή, αυτά κυρίως τα υποσύνολα παίζουν στα διάφορα πράγματα που μελετάμε σε αυτούς τους χώρους. Είναι και τα συμπαγή. Είναι τα συμπαγή, τα οποία είναι ή τα ισχυρά συμπαγή, αυτά δηλαδή που έχουν να κάνουν με την όρμα, είναι συμπαγές προς την όρμα, και είναι και τα ασθενώς συμπαγή υποσύνολα. Τι σημαίνει ασθενώς συμπαγές? Ένα κάπα εδώ πέρα, υποσύνολο του χι, πότε θα το λέμε ασθενώς συμπαγές? Θα το λέμε ασθενώς συμπαγές αν όταν πάρουμε μια οποιαδήποτε κάλυψη
Από τι τώρα, από ασθενώς ανοιχτά σύνορα. Δηλαδή αυτά να ανήκουν στην ασθενή τοπολογία. Αν πάρουμε μια οποιαδήποτε κάλυψη και τότε να υπάρχει πεπερασμένη υποκάλυψη. Εντάξει, δηλαδή εξαρτάται κάθε φορά από το ποια είναι τα ανοιχτά σύνορα που χρησιμοποιεί. Ποια είναι η τοπολογία δηλαδή. Έτσι. Αντίστοιχα και για οποιοδήποτε σύνολο στον χ άστρο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τώρα τρεις έννοιες, γιατί έχουμε τρεις τοπολογίες. Τα στάνταρ, τα συμπαγή, που είναι αυτά που είναι συμπαγίες προς την νόρμα, προς την τοπολογία που υπάρχει από την νόρμα, είναι τα ασθενώς συμπαγή, αυτά που υπάγονται από αυτή την τοπολογία, που είναι συμπαγίες προς αυτή την τοπολογία, και τα ασθενώς άστρο συμπαγή, που είναι τα συμπαγίες προς αυτή την τοπολογία. Εντάξει. Και ανοιχτά πάλι, τριών ειδών έννοιας, τα ανοιχτά, τα ασθενώς ανοιχτά και τα ασθενώς άστρο ανοιχτά και τα αντίστοιχα κλειστά. Εντάξει, γίνεται ένας μήλος στο μυαλό και δεν βγάζει άκρη. Να δούμε όμως μια ωραία πρόταση που λέει το εξής. Πολύ ορολογία, ας δούμε τώρα και κάποια πρόταση που να έχει να κάνει με αυτή την ορολογία. Παίρνω το χώρο Χ. Χώρος με νόρμα, έτσι, και τα σχετικά. Και παίρνω ένα υποσύνολο. Τότε, αν το σύνολό μου είναι συμπαγές, κάποια συμπαγές, συνεπάγεται, συγγνώμη, ασθενώς συμπαγές. Συνεπάγεται κάπα ασθενώς κλειστό και φραγμένο. Λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ας πούμε ότι είχαμε ένα κάπα το οποίο είναι συμπαγές. Συμπαγές, όταν λέω συμπαγές, όχι ασθενώς συμπαγές, συμπαγές. Υποσύνολο του χ. Με ποια τοπολογία του χ, σαν μετρικό χώρο, με την όρμα. Ξέρουμε ότι αν έχουμε ένα συμπαγές υποσύνολο μετρικού χώρου, τότε αυτό είναι αυτομάτως κλειστό και είναι και φραγμένο. Εντάξει, είναι κλειστό και φραγμένο σε κάθε μετρικό χώρο. Εδώ τώρα έχω ασθενές συμπαγές, αλλά τώρα δεν είναι η τοπολογία μου, δεν είναι η τοπολογία του μετρικού χώρου, είναι αυτή η ασθενή τοπολογία, είναι περίεργη τοπολογία. Και θέλω να βγάλω το αντίστοιχο, δηλαδή κλειστό και φραγμένο. Πάλι βέβαια κλειστό με ασθενώς κλειστό, με την συγκεκριμένη τοπολογία που έχω. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να βγάλω αυτή τη συνεπαγωγή. Λοιπόν, αυτό τώρα γιατί ισχύει. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ γενικό και νομίζω ότι δεν το είχα κάνει όταν μίλαγα για τοπολογικούς χώρους και για συμπαγή σύνορα. Έπρεπε να το είχα κάνει. Δεν το είχα κάνει, αν θυμάμαι καλά, και θα το πω τώρα. Λοιπόν, γενικά λοιπόν, χ τοπολογικός χώρος. Έναν τοπολογικό χώρο, με μια τοπολογία τάφ. Και έχω ένα συμπαγές. Αυτό τώρα, συμπαγές ως προς την τοπολογία υποσύνολα, έτσι, συμπαγές υποσύνολα του χ, συμπαγές ως προς την τοπολογία τάφ. Είναι κλειστό. Ως προς την τοπολογία εκείνη, δηλαδή είναι ένα από τα κλειστά σύνολα της, σύμφωνα με την τοπολογία. Η απάντηση είναι ναι, αλλά υπό την προϋπόθεση, μια προϋπόθεση, ότι η τοπολογία, ότι ο χώρος μου είναι Hausdorff. Τότε, κάπα κλειστό. Εντάξει, να κάνουμε την απόδειξη. Απόδειξη.
Hausdorff τοπολογικό χώρο και έχω και ένα συμπαγές υποσύνολο. Να αποδείξω ότι είναι κλειστό. Παίρνω οποιοδήποτε, έχω λοιπόν, ας κάνω και ένα σχήμα, ας πάω εδώ είναι ο χώρος μου, παίρνω το υποσύνολο, το K, και θέλω να αποδείξω ότι είναι κλειστό. Υποθέτω ότι είναι συμπαγές και θέλω να δείξω ότι είναι κλειστό. Πάω και παίρνω ένα οποιοδήποτε χ έξω από το κάπα. Έστω συμπλήρωμα το κάπα. Και παίρνω και τώρα και ένα οποιοδήποτε οποιαδήποτε σημεία, οποιοδήποτε ψ που είναι μέσα στο κάπα. Επειδή ο χώρος μου είναι Hausdorff, αυτά τα δύο μπορώ να τα διαχωρίσω ότι υπάρχουν αντίστοιχες περιοχές, μια εδώ και μια εκεί, οι οποίες είναι ξένες. Υπάρχουν δηλαδή ανοιχτές περιοχές του χ και του ψ. Παίρνω λοιπόν και ένα ψ που είναι στο κάπα και τότε μπορώ να βρω. Ανοιχτή περιοχή θα την ονομάσω γιου με δίκτυ ψ και γιου με δίκτυ χ. Καταλαβαίνουμε τώρα, είναι ανοιχτές, ανοιχτά σύνορα τα οποία περιέχουν το ένα περιέχει το ψ και το άλλο περιέχει το χ. Αυτό που έχω ζωγραφίσει εδώ. Τα οποία είναι ξένα. Η τομή του είναι εκείνη. Υπάρχουν λοιπόν δύο τέτοιες περιοχές. Ωραία. Και το κάνω αυτό, το χ το είναι σταθεροποιημένο και το κάνω αυτό για κάθε ψ. Βρίσκω μια αντίστοιχη περιοχή. Τότε τι έχω. Το κάπα τότε είναι υποσύνολο της ένωσης αυτών των περιοχών όταν το ψ διατρέχει όλο το κάπα. Εντάξει, γιατί παίρνω αυτά τα κάθε ψ, παίρνω τις αντίστοιχες περιοχές. Καθένα σημείο του ψ βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη περιοχή, άρα κάθε σημείο του κάπα λοιπόν βρίσκεται μέσα σε κάποια από αυτές, αλλά το κάπα περιέχεται στην ένωση. Ωραία. Το κάπα το έχω υποθέσει συμπαγές. Αυτά είναι ανοιχτά. Άρα υπάρχουν πεπερασμένα από αυτά τα οποία καλύπτουν το κάπα. Δηλαδή μπορώ να βρω πεπερασμένα U, να βρω ψ1, ψ1 κλπ, ώστε το U να περιέχεται σε αυτές τις αντίστοιχες περιοχές. Εντάξει, και έχω λοιπόν αυτές τις περιοχές, αλλά πεπερασμένες τώρα. Καλύπτουν το κάπα. Παίρνω και τις αντίστοιχες περιοχές που είχα βρει εκεί πέρα. Α, και τώρα όμως εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτή η περιοχή που παίρνω τώρα, αυτές οι δύο περιοχές, η μία εξαρτάται από την άλλη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να βάλω UH, ψ, κάτι τέτοιο πρέπει να βάλω. Σε κάθε ψ, για κάθε ψ, βρίσκω μία περιοχή του ψ και μία περιοχή του χ. Όταν αλλάξω το ψ, θα βρω πάλι μία περιοχή του καινούριου ψ και μία πάλι περιοχή του χ, αλλά μπορεί να είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή η περιοχή του χ εξαρτάται και από το ψ που έχω. Οπότε παίρνω τώρα και τις αντίστοιχες περιοχές εδώ πέρα. U, χ, χ, ψ1 και U, χ, ψ1. Και τώρα παίρνω την τομή τους. Αυτά τώρα τι είναι. Είναι ανοιχτά σύνορα που όλα περιέχουν το χ. Είναι τέτοια ανοιχτά σύνορα εδώ πέρα. Περιέχουν το χ όλα. Η τομή τους είναι ανοιχτό γιατί είναι πεπερασμένη η τομή. Αυτό λοιπόν είναι ανοιχτό. Ανοιχτό. Και επειδή όλα περιέχουν το χ είναι μέσα στην τομή. Αυτή λοιπόν, αυτό το σύνορο είναι ανοιχτή περιοχή του χ. Και προσέξτε, αυτή εδώ πέρα δεν τέμνει αυτό. Δεν τέμνει αυτό. Γιατί δεν το τέμνει. Αυτή λοιπόν και αυτό δεν τέμνονται. Γιατί δεν τέμνονται. Γιατί αν υποθέσουμε ότι τεμνόντουσαν, δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο Z το οποίο είναι κοινό και εδώ και εδώ, τότε τι θα γινόταν. Το Z θα βρίσκεται σε αυτή την ένωση. Άρα ανήκει σε κάποια από αυτά. Ας πούμε ότι ανήκει σε αυτό το πρώτο. Το Z είναι εδώ. Ωραία. Αυτομάτως όμως το Z δεν μπορεί να είναι εδώ. Γιατί αυτές οι δύο έχουν καινή τομή. Αφού το Z δεν ανήκει εδώ, δεν μπορεί να ανήκει στην τομή. Για να ανήκει στην τομή θα πρέπει να ανήκει σε καθένα. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα δύο σύνορα είναι ξένα.
Εντάξει, που σημαίνει τι τώρα. Έχουμε βρει εδώ στο χ, έχουμε βρει μια ανοιχτή περιοχή του, η οποία δεν τέμνει αυτή την ένωση εδώ που καλύπτει το κάπα. Άρα δεν τέμνει το κάπα. Το μικρότερο σύνολο, έτσι. Αυτή λοιπόν δεν τέμνει το κάπα. Ξεχνάω τώρα αυτές τις περιοχές, είχα το κάπα μου και τι έχω κάνει. Έχω πάρει ένα τυχαίο χ έξω από το κάπα και έχω αποδείξει ότι υπάρχει περιοχή του, ανοιχτή περιοχή, που δεν τέμνει το κάπα. Δηλαδή, πού βρίσκεται αυτή η ανοιχτή περιοχή, στο συμπλήρωμα του κάπα. Αυτό το πράγμα πείτε το U χ εδώ. Έχω λοιπόν μια ανοιχτή περιοχή του χ, η οποία είναι στο συμπλήρωμα. Αυτό τι μου λέει, ότι το συμπλήρωμα είναι ανοιχτό. Για κάθε χ που είναι στο συμπλήρωμα, υπάρχει ανοιχτή περιοχή του που είναι στο συμπλήρωμα επίσης. Περιέχεται στο συμπλήρωμα. Άρα το συμπλήρωμα είναι ανοιχτό. Και αυτό το συμπλήρωμα ανοιχτό, το κάπα είναι κλειστό. Παίρνω λοιπόν το κάπα είναι κλειστό. Άρα, αυτομάτως έχω τώρα ότι ένα κάπα που είναι ασθενός συμπαγές, έτσι, είναι συμπαγές ως προς ποια τοπολογία, την ασθενή τοπολογία. Η ασθενή τοπολογία του χώρου είναι αυτή. Αυτή όμως η τοπολογία είναι Hausdorff, όπως είχαμε δείξει. Ο χώρος μας με αυτή την τοπολογία είναι Hausdorff. Άρα αυτομάτως το κάπα είναι ασθενώς κλειστό. Εντάξει. Το κάπα λοιπόν είναι ασθενώς κλειστό. Τέλειωσε αυτό. Γιατί είναι φραγμένο. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο εξής. Δείτε. Έχω το κάπα μου, είναι υποσύνολο του χ και είναι, πώς το λένε, και είναι ασθενώς συμπαγές. Πάρτε τώρα ένα οποιοδήποτε χ τόνος που ανήκει στο χ τόνος. Ωραία. Το χ τόνος είναι βέβαια συνάρτηση από τον χ στο ε. Αυτή η συνάρτηση εδώ πέρα, με την, αν βάλω εδώ την ασθενή τοπολογία, είναι συνεχής. Γιατί είπαμε ότι με αυτή την τοπολογία, την ασθενή τοπολογία, κάθε χιτόνος, κάθε συναρτησιοδές που ανήκει εδώ σε αυτή τη συλλογή, είναι συνεχές. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι συνεχή συνάρτηση. Το οποίο σημαίνει ότι αν περιορίσω, πάω σε υποσύνολο, πάρετε τώρα στο υποσύνολο. Αφού είναι συνεχής ολόκληρο το χώρο, θα είναι συνεχής και στο υποσύνολο. Αυτή λοιπόν έχουν μια συνεχή συνάρτηση στο υποσύνολο. Και επειδή αυτό εδώ πέρα είναι συμπαγές, ως προς την τοπολογία με βάση της οποίας η συνάρτησή μου είναι συνεχής, επειδή αυτό είναι ασθενώς συμπαγές, η συνάρτησή μου, και επειδή η συνάρτησή μου πέφτει μέσα στο F, το είχαμε πει, ισχύει το θεώρημα μέγιστης ελάχιστης τιμής. Ειδικότερα η συνάρτησή μου είναι φραγμένη. Χι τόνος φραγμένη. Στις συμπαγές, έτσι. Είναι φραγμένη. Που σημαίνει τι. Το σουπρέμου του χι τόνος του χι για όλα τα χι που είναι στο κάπα είναι πεπερασμένο. Το σουπρέμουμ των τιμών της χιτόνος στα στοιχεία του κάπα είναι πεπερασμένο. Οκ. Και τώρα σκέφτομαι ως εξής. Θυμάμαι τώρα εκείνο το αποτέλεσμα που είχαμε από την αρχή ομοιόμορφου φράγματος. Που έλεγε ότι αν έχω ένα οποιοδήποτε υποσύνολο του χ, εντάξει, από την αρχή ομοιόμορφου φράγματος τώρα παίρνουμε ότι από αρχή ομοιόμορφου φράγματος από εδώ πέρα παίρνουμε ότι το supremum των ορμών των χ στο κάπα στο κάπα
Είναι πεπερασμένο. Αυτό είναι ακριβώς, μου λέει, ότι το Κ είναι φραγμένο υποσύνολο του χώρου, του χώρου Χ. Γιατί οι νόρμες των στοιχείων του είναι φραγμένες. Οι αποστάσεις από το 0 δηλαδή, είναι φραγμένες. Βρίσκεται δηλαδή αυτό, ας πούμε ότι αυτό είναι ένα μη, έτσι, ένα R. Είναι ένας αριθμός. Αυτό λοιπόν μου λέει το Κ περιέχεται στην μπάλα με κέντρο 0 και αντίνα R. Στο χώρο, στην κλειστή μπάλα. Εντάξει. Άρα το Κ είναι φραγμένο. Και εδώ μπαίνει η αρχή του όμορφου πράγματος. Θα συνεχίσουμε σε λίγο.